Η κυρία Μαλίδη να κάνει δηλώσεις, την ενημέρωση. Αναφορικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από τη Δευτέρα, στο πλαίσιο του συνεχούς ενημέρωσης, όπως προκύπτει από τα τελευταία επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 79. Μέχρι στιγμής έχουμε δεχτεί δεκάδες κλήσεις για καταγραφές αγνοούμενων ατόμων. Διευκρινίζεται ότι επειδή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της ταυτοποίησης των σωρών, ενδεχομένως ανάμεσα στους αγνοούμενους να περιλαμβάνονται και τα 79 άτομα, των οποίων οι σωροί τους έχουν εντοπιστεί, καθώς και άτομα τα οποία έχουν επιστρέψει στους οικείους τους χωρίς να έχουν ενημερώσει γι' αυτό τις αρμόδιες αρχές. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται και σήμερα από περιπολίες πεζοπόρων τμήματων, ανοικοδομικό τετράγωνο στις περιοχές Βουτσά, Μάτι και Ραφίνα. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αγνοούμενοι δηλώνονται από τους συγγενείς και τους οικείους τους, καλώντας τον αριθμό 199. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που παρουσιάζουν τα σημαντικότερα μέτωπα στα οποία επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις διαμορφώνονται ως εξής. Στην περιοχή Αέρα στα Γεράνια Όρη, η πυρκαγιά εξελίσσεται στον ορεινό όγκο και στην κατάσβεσή της επιχειρούν 228 πυροσβέστες με 114 οχήματα, 56 άτομα πεζοπόρο, 13 οχήματα ΟΤΑ, 10 βιτιοφόρο οχήματα και 5 μηχανήματα έργου. Από αέρος συνδράμουν 6 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή Καλλιτεχνούπολη του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου Αττικής λαμβάνουν μέρος 196 πυροσβέστες με 96 οχήματα, 90 άτομα πεζοπόρο, 12 εθελοντικά πυροσβεστικά οχήματα με 25 εθελοντές και ένα ελικόπτερο. Σε ύφεση βρίσκονται οι πυρκαγιές στο Ζεμενό Κιά του Κορινθίας, στο Μετόχι Βρυσών στα Χανιά Κρήτης, στο Κακόπετρο Πλατανιά Χανίων. Στις πυρκαγιές της Αττικής συνδράμουν 64 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Κύπρο καθώς και 2 αεροσκάφη από την Ιταλία, ενώ αναμένεται βοήθεια και από τη Ρουμανία. Οι δυνάμεις αυτές έχουν κινητοποιηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Το πυροσβεστικό σώμα από την πρώτη στιγμή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση των εν εξελίξη δασικών πυρκαγιών. Κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, ο αριθμός